Γεια σας! Καλώς ορίσατε σε ένα νέο βίντεο από το κανάλι Παίξτε Μαζί Μου Παιχνίδια για Παιδιά. Σήμερα θα σας δείξω ένα ωραίο πείραμα. Έχω εδώ την πλαστελίνη, την έξυπνη πλαστελίνη από τον Crazy Iron Thinking Patty, η οποία έχει μια ιδιότητα να μαγνητίζει πράγματα. Μέσα έχει και αυτό το μεγάλο μαγνήτη. Και επίσης έχω και αυτά τα μικρά μαγνητάκια που σας έδειξα σε ένα προηγούμενο βίντεο και θα δω πώς θα συμπεριφερθεί η πλαστελίνη μαζί με τους μαγνήτες εάν τα ενώσω και τα βάλω τους μαγνήτες μέσα στην πλαστελίνη. Όπως είπαμε, αυτή η πλαστελίνη είναι αρκετά ελαστική. Μπορείτε να την κάνετε έτσι μια μπάλα και να χοροπηδάει πάνω στο τραπέζι και φυσικά να την κόψετε σε μικρά κομμάτια. Τοποθετώ λοιπόν αυτούς τους μικρούς κύβους πάνω στην πλαστελίνη και αμέσως βλέπω ότι αρχίζουν να τραβάνε ο ένας κύβος τον άλλον, να έλκει δηλαδή ο ένας κύβος τον άλλον λόγω του μαγνητισμού, όπως και να μπαίνουν μέσα σε αυτή τη μαγνητική έξυπνη πλαστελίνη. Βλέπετε εδώ πως έχουν κολλήσει ο ένας με τον άλλον και έχουν φυσικά μπει μέσα σε αυτή την έξυπνη πλαστελίνη. Επηρεάζονται από το υλικό λοιπόν της πλαστελίνης, γιατί έχει και αυτή μέσα της μαγνήτη, οπότε βλέπετε ότι τα τραβάει προς τα μέσα, αλλά επίσης πηγαίνουν και προς τα άλλα κυβάκια, γιατί θέλουν να κολλήσει το ένα με το άλλο. Για να βάλω και τα υπόλοιπα. Ναι, τέλεια. Για να το ζυμώσω τώρα να δω τι θα γίνει. Όπως βλέπετε, έχουν κολλήσει μεταξύ τους και αυτή η σειρά έχει γίνει εδώ. Για να δω, εδώ είναι και οι άλλοι και αυτά είναι εδώ στη σειρά τους, όλα μεταξύ τους και νομίζω είναι 20 χαβάλι, ναι, 2, 4, ναι, εδώ είναι 10 μέχρι εδώ, οπότε και άλλα 10 από την άλλη πλευρά, είναι σύνολο 20. Πάρα πολύ περίεργο να τραβάει η πλαστελίνη τους μαγνήτες και οι μαγνητές στην πλαστελίνη φυσικά. Να δούμε τώρα και το μεγάλο μαγνήτη που είχε μέσα αυτή η πλαστελίνη. Ας πάρουν ένα μικρό κυβάκι. Δείτε πως σηκώνει το μικρό κυβάκι το μεγάλο μαγνήτη. Εντάξει, το αντίθετο είναι φυσικά εύκολο. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Βλέπετε πως το μικρό κυβάκι μπαίνει μέσα στην έξυπνη πλαστελίνη και προσπαθεί να πάει προς το μεγάλο μαγνήτη. Για να δω τώρα, θα το βγάλω. Α, πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι αρκετά δυνατοί μαγνήτες. Και για να σας το δείξω λίγο καλύτερα, προσπαθώ να το βγάλω φυσικά και ο μαγνήτης ξεκολλάει εύκολα μέσα από την πλαστελίνη. Το βρήκα λοιπόν αρκετά διασκεδαστικό αυτό το πείραμα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εάν σας άρεσε, μπορείτε να πατήσετε απλά μου αρέσει, να μας αφήσετε το σχόλιο σας, καθώς επίσης μπορείτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας. Θα τα πούμε σύντομα με ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!